I love this game. Took me from rags to riches. Let's go. Ακούτε την εκπομπή Full Court Cast με τον Αντώνη Κατσαρό. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο 51ο επεισόδιο podcast της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και πρώτο για το 2021, το οποίο θα το αφιερώσουμε σήμερα σε μια πολύ μεγάλη επιστροφή η οποία έχει συμβεί τη φετινή σεζόν και θέλουμε να της δώσουμε μια προβολή που χρειάζεται και γίνεται ο λόγος φυσικά για την επιστροφή της ΠΑΕΚ και για τον Γιώργο τον Σολομού, ο οποίος είναι εδώ σήμερα μαζί μας για να μας μιλήσει για όλη αυτή την ιστορία της μεγάλης επιστροφής της ΠΑΕΚ. Γιώργο, χρόνια πολλά, καλή χρονιά καταρχήν και σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους που μας ακούνε, να ευχηθώ καλή χρονιά και στη δική σας προσπάθεια, αλλά και για την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω της πανδημίας. Μεγάλη μας τιμή που είμαστε το πρώτο επεισόδιο για το 2021 και ελπίζουμε αυτή η επιστροφή να είναι μόνιμη πια και η ΠΑΕΚ με την επιστροφή της να παραμείνει ως ένα μόνιμο πλέον μέλος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας χωρίς οποιαδήποτε άλλη αναστολή των λειτουργιών της. Πριν περάσουμε στα της ΠΑΕΚ, θα ήθελα να συζητήσουμε πρώτα απ' όλα, να σε γνωρίσει ο κόσμος, ποιος είναι ο Γιώργος Σολομού, πώς εμπλάκηκε με την καλαθόσφαιρα και πώς έχει φτάσει σήμερα να κάνει αυτό το βήμα. Απλά, ένας απλός πολίτης που αγαπάει τον τόπο του και αγαπάει τον αθλητισμό. Γιατί έχω μάθει ότι ο αθλητισμός, από τα παιδικά μου χρόνια, έχω μάθει ότι ο αθλητισμός με την ευγενή του άμυλα και την τα ωραία ήθη που μπορεί να μεταφέρει και τις αρχές που μπορεί να δώσει, είναι ό,τι καλύτερο και είναι ένα φάρμακο από μόνο του για αυτά όλα που περνούμε, στις δυσκολίες που περνούμε στην καθημερινότητα της ζωής μας. Η μεγάλη μου αγάπη κυρίως για τον τόπο μου, αλλά και για το καλαθόσφαιρο, όπως έχω πει πριν, για τον αθλητισμό, για την Κερίνια, την οποία δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και μέσω του αθλητισμού ζει και στις καρδιές μας, αλλά και δυναμώνει τον αγώνα για το δικαίωμα επιστροφής στις πατρογονικές μας εστίες, όχι μόνο για την επαρχία Κερίνια, αλλά για όλες τις κατοικόμενες μας περιοχές. Αυτά μου όθησαν να ασχοληθώ πιο ενεργά από διοικητικής πλευράς, να το πούμε, όσον αφορά την καλαθόσφαιρα και με κάποιους φίλους οι οποίοι βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση, καταφέραμε μετά από 2 χρόνια προσπαθειών να φέρουμε την ΠΑΕΚ και φέτος να ξεκινήσει την αγωνιστική της δράση στο πρωτάθλημα Β2 της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, σεμνά και ταπεινά όπως λέμε, για να μπορέσουμε με δουλειά, κόπο, γιατί η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα και όταν έχεις αναστείλει τις λειτουργίες σου για 20 χρόνια, αντιλαμβάνεσαι δεν είναι και εύκολη επιστροφή, να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια ούτως ώστε να την πάρουμε εκεί που της αξίζει. Δύσκολη προσπάθεια, προσωπικά θέλω να αφιερώσω όσο χρόνο μπορώ περισσότερο για να επιτύχει, γιατί το να βλέπεις νέα παιδιά να έρχονται, να εντάσσονται στο δυναμικό της ΠΑΕ και να σου λένε τι θυμούνται από τους πατεράδες τους, είναι ένα από τα μεγαλύτερα, ας το πούμε, από τα μεγαλύτερα σημεία ικανοποίησης που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος ότι προσφέρει κάτι για τον αθλητισμό αλλά και για τον τόπο. Πάντως η Κερίνια διαχρονικά έχει μεγάλη αγάπη για τον αθλητισμό. Όλοι οι Κυρενιώτες έχουν τον αθλητισμό μέσα τους με τον ένα ή τον άλλον τρόπο και δεν μιλώ μόνο για το ποδόσφαιρο που δυστυχώς είναι ο μεγαλύτερος όγκος των φιλάθλων στην Κύπρο ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, αλλά είχαν σε όλα τα αθλήματα τους παίκτες που ξεχωρίζαν, την ομάδα που ξεχώριζε πάντα στο βόλεϊ, στο μπάσκετ, σε όλα τα αθλήματα, ακόμα και στο στίβο, και αυτό ήταν πολύ, πολύ ωραίο συνέστημα. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, το ποδόσφαιρο συνεχίζει. Η ομάδα φέτος δίνει μια ωραία προσπάθεια και ήταν πριν τη διακοπή πρώτη στο βαθμολογικό πίνακα της δευτέρας κατηγορίας για να ανεβεί στην πρώτη κατηγορία. Ήρθε το θέμα της πανδημίας. Πρέπει οι Κερινιώτες όλοι να είναι γύρω από αυτές τις προσπάθειες και γύρω από την ομάδα, γιατί από τη μέρα που χάθηκε η Κερίνια και πλέον δεν είναι συγκεντρωμένο το πλήθος, το όγκος των Κερινιωτών κοντά στις ομάδες τους για να μπορούν να τις παρακολουθούν. Λόγω της προσφυγιάς είναι διάσπαρτη σε όλη την Κύπρο. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει και το ποδόσφαιρο αλλά και η καλαθόσφαιρα.
Και όπως πολύ ορθά έχετε αναφέρει, απλά να θυμίσω ότι το μπάσκετ είναι, η ΠΑΕΚ είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας από το 1965, από τους πρώτους πρωταθλητές το 70-71-72, και είχαμε μετά την ατυχία με το 74 και την εισβολή, όπου χάθηκαν και καλαθοσφαιριστές της ΠΑΕΚ, όπως και ένα σωρό άλλους κόσμους, τους αγνοούμενους και τους χαμένους που είχαμε χάσει, τους τραυματίες πολέμου και τους, αυτούς που πέθαναν στην εισβολή. Και πάλι βρήκαμε τα πόδια μας, συνεχίσαμε ως ομάδα, στήθηκε ξανά, έγινε η προσπάθεια και αυτή τη φορά και αυτή την προσπάθεια θέλουμε να την συνεχίσουμε. Ακόμα είναι αρχή, όπως έχω πει πριν. Νιώθω όμως πραγματικά ότι έχει αγκαλιαστεί αυτή η προσπάθεια, όχι μόνο από Κερινιώτες, αλλά από όλους τους Κύπριους, γιατί ξέρετε, νιώθω ότι σε αυτά τα θέματα οι Κύπροι είναι όλοι Κερινιώτες. Όπως είναι όλοι Βαροσιώτες, είναι όπως είναι όλοι Μορφίτες. Γιατί δεν χωράνε στον αθλητισμό αυτές οι. Θέλω να πιστεύω ότι χάρηκαν και αντίπαλοι της ΠΑΕΚ, με την επιστροφή της ΠΑΕΚ. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο νιώθουμε ότι αυτή η προσπάθεια αγκαλιάστηκε αρχικά. Και αν δεν ήταν τα θέματα που απορρέουν από την πανδημία, θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Όμως δεν απογοητευόμαστε. Συνεχίζουμε. Η πρώτη σεζόν έχει καθοριστεί από εμάς ως διοίκηση ότι δεν θα είναι μια σεζόν η οποία θα εστιάσουμε στα αποτελέσματα. Είναι μια σεζόν απλής επιστροφής. Από εκεί και πέρα πρέπει να χτίσουμε τις ακαδημίες της ομάδας. Πρέπει να χτιστούν, πρέπει να βρούμε έδρα, γιατί ως προσφυγική ομάδα δεν έχουμε έδρα μόνιμη. Άρα πρέπει να βρούμε έδρα η οποία θα μας φιλοξενήσει και όλα τα τμήματα που ασχολούνται με την καλαθόσφαιρα. Είναι πολλά διαδικαστικά τα οποία προσπαθούμε. Ένα στα σημεία τα οποία θέλω να σταθώ είναι ότι έχουμε επενδύσει σε 9 άτομα. Δηλαδή ο προπονητής της ομάδας, ο coach, ο Αυγερινός, ο Χρήστου, είναι μόλις 25 ετών και με καταγωγή από την Κερίνια, και η προσπάθεια είναι να χτιστεί και να δοθεί χρόνος στους νέους να χτίσουν και να προσφέρουν σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, αφού είναι και αυτό μια νέα προσπάθεια. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά θα δούμε πώς μπορούμε να ανεβάσουμε την ανταγωνιστικότητα της ομάδας, πώς μπορούμε από τις ακαδημίες να χτίσουμε καλύτερα καλαθοσφαιριστές και καλαθοσφαιρίστριες στο γυναικείο τμήμα, και για να μπορέσουμε με αυτή την προσπάθεια, όπως έχω πει πριν, να μείνει και να έχει διάρκεια. Να έχει μια διάρκεια που έχουν αντίστοιχα σωματεία με την εμβέλεια και το όνομα που είχε κάποτε και η ΠΑΕΚ. Καταρχάς θέλω να διαχωρίσουμε κάτι, ότι δεν έχετε κάποια σχέση με το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΠΑΕΚ. Είστε εντελώς ξεχωριστός οργανισμός, αν έχω καταλάβει καλά. Εντελώς ξεχωριστός οργανισμός. Εμείς υπαγόμαστε κατευθείαν στο σωματείο, στο σωματείο της ΠΑΕΚ, και όπως γνωρίζετε η ΠΑΕΚ, το ποδοσφαιρική ΠΑΕΚ είναι κάτι σαν εταιρεία πλέον, η οποία υπάγεται φυσικά και αυτή στο σωματείο, αλλά είμαστε τελείως διαφορετικοί οργανισμοί. Όμως το όνομα ΠΑΕΚ μας ενώνει, έχουμε μια άριστη συνεργασία και με τον πρόεδρο της εταιρείας και με τον πρόεδρο της ΠΑΕΚ, τον κύριο Βλάχο, αλλά και με τον γραμματέα, τον κύριο Γιαννάκη Σουκέρσαλα. Οι σχέσεις μας είναι άριστες, γιατί όλοι έχουμε την ίδια έννοια. Τον αθλητισμό της Κερίνιας και της ΠΑΕΚ να τον προβάλλουμε, να τον στήσουμε και να έχει μια διαχρονική παρουσία στα πρωταθλήματα της Κύπρου. Είτε αυτό είναι ποδόσφαιρο, είτε αυτό είναι καλαθόσφαιρο. Υπάρχει και ένα άλλο τμήμα που υπήρξε κάποτε στην ΠΑΕΚ, το οποίο ήταν το βόλεϊ της πετοσφαίρισης, το οποίο ακόμα αυτό παραμένει κλειστό. Θα εστιάσουμε στην καλαθόσφαιρα εμείς και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει στην πορεία. Μπορεί να βρεθεί κάποιο. Το όνειρό μας είναι να καταφέρουμε μια μέρα να μπορέσουμε να παίξουμε μπάσκετ ξανά ελεύθεροι στην Κερίνια και να παίξουμε στην πρώτη κατηγορία, εκεί που αξίζει τη ΠΑΕΚ να βρίσκεται. Εντάξει, μακροπρόθεσμο σχέδιο αυτό. Σιγά σιγά, όπως είπες και πριν, η Ρώμη δεν χτίζει και σε μια μέρα. Θέλει πολλή δουλειά. Έχετε και το εμπόδιο του κορονοϊού φέτος, από τα οποία έχει δυστυχώς... Έχει βάλει μια τροχοπέδη στην προσπάθεια τη φετινή της ΠΑΕΚ. Ακριβώς όπως το έχετε πει, φυσικά έχει βάλει τροχοπέδη σε όλα. Έχει επηρεάσει αυτή η πανδημία, έχει επηρεάσει την οικονομία, τις εργασίες. Δεν μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη η καλαθόσφαιρα και ο αθλητισμός γενικότερα και το ποδόσφαιρο. Έτσι και εμείς επηρεαστήκαμε από αυτή τη διαδικασία. Γνωρίζαμε φυσικά όταν το καλοκαίρι στηνόταν η ομάδα για να ετοιμαστεί να μπει για την αγωνιστική. Ήμασταν σε μια καλύτερη περίοδο, ήταν αρκετά πιο χαμηλά τα κρούσματα. Πιστεύαμε ότι δεν θα είχαμε αυτές τις εξτάσεις, θα ήμασταν τυχεροί και να γλιτώναμε από ένα δεύτερο κύμα. Τελικά, όπως και ο υπόλοιπος πλανήτης, δεν το γλιτώσαμε, μπήκαμε στο δεύτερο κύμα. Αυτό είχε ως συνεπακόλουθο την αναστολή του πρωταθλήματος τώρα για τρεις εβδομάδες,
Είχαμε και μέσα στον Ιανουάριο εμείς, γιατί είχαμε κάποιες επαφές με κρούσματα, κάτσαμε άλλες τρεις εβδομάδες. Αντιλαμβάνεστε, αυτό επηρεάζει και την αγωνιστική απόδοση των παιχτών και της ομάδας, αλλά επηρεάζει γενικότερα και το πρωτάθλημα. Βασικά, επικρατεί σε όλα σχεδόν τα αθλήματα. Ένα, να βγάλουμε τη χρονιά όπως θα τη βγάλουμε και Θεού θέλοντος από του χρόνου να μην έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία και να μπορέσουν όλα να επικεντρωθούμε στα πραγματικά θέματα που είναι η καλαθόσφαιρα και ο αθλητισμός γενικότερα. Για να μπορέσουμε να κάνουμε και την διαφορά αυτή που θέλουμε. Σίγουρα, και αυτό θα πάρω αυτό που είπατε, το οποίο είχα πει και εγώ πριν, όσον αφορά το ότι η Ρώμη δεχτήστηκε σε μια μέρα, να μην περιμένει κανείς ότι από την πρώτη χρονιά, από τη δεύτερη χρονιά, η ΠΑΕΚ θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα Κύπρου. Προς Θεού, να είμαστε ρεαλιστές σε αυτό το θέμα. Προσπαθούμε σιγά σιγά να χτίσουμε κάτι το οποίο ήταν σε αναστολή και αυτό, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς πριν και το υποδείξατε, θέλει χρόνο. Και αυτός ο χρόνος είμαστε διαθετημένοι να τον δώσουμε. Όχι μέχρι τον Μάιο, όχι μέχρι του χρόνου τον Μάιο, και αναφέρουμε τον Μάιο γιατί τελειώνουν τα πρωταθλήματα, αλλά για κάθε σεζόν θα είμαστε εδώ για να χτίζουμε σε αυτή την προσπάθεια. Ήδη εμείς ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε για τη νέα σεζόν. Mm-hmm. Γιατί όπως φαίνεται αυτή η σεζόν με την πανδημία, όπως έχω πει πριν, δεν έχουμε και πολλά. Άρα ένας καλός σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν ήδη θα μας ξεκινά από ένα βήμα μπροστά από εκεί που ήμασταν την προηγούμενη χρονιά. Άρα βλέπουμε μπροστά, είμαστε θετικοί, και το σημαντικό που είχα διαβάσει και πολλές αναρτήσεις όταν έγινε το πρώτο παιχνίδι της ΠΑΕΚ, την 1η Νοεμβρίου παίξαμε στην προσωρινή μας έδρα στον Αρχάγγελο, είχα δει πολλές αναρτήσεις στο διαδίκτυο που έλεγαν έπαιξε ξανά η Κερίνια μπάσκετ. Αυτός ήταν ο στόχος, αυτός παραμένει και θα συνεχίσει να παίζει μπάσκετ όσο έχουμε αυτή την προσπάθεια να τρέχει και, και το αγκάλιασμα που έχουμε τύχει από πάρα πολλούς. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ήταν αυτό, το πρώτο παιχνίδι της ΠΑΕΚ, ιστορικό μάλλον κομμάτι. Το δεύτερο ήταν το πρόσφατο παιχνίδι με τον Διγενή Ακρίτα Μόρφου, μια άλλη προσφυγική ομάδα η οποία κάνει και αυτή την προσπάθειά της να επανέλθει στην πρώτη κατηγορία. Υπάρχει και το παράδειγμα της Ανόρθωσης, η οποία κυνηγάει και αυτή την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Άρα βλέπουμε μια επιστροφή ιστορικών σωματείων, ιστορικών ομάδων, στην αγωνιστική δράση πρώτα απ' όλα, και θα δούμε πού θα καταλήξει. Όπως το είπατε, και οι τρεις ομάδες, αν και διατηρούσαν τα τμήματα ποδοσφαίρου γνωστά και για τις τρεις ομάδες, και για την ΠΑΚ και για το Διγενή, αλλά κυρίως και για την Ανόρθωση με τη μόνιμη παρουσία στην πρώτη κατηγορία, είναι μια προσπάθεια που γίνεται με δυσκολίες για όλα τα σωματεία. Γιατί όταν είσαι στην προσφυγιά, είναι η ομάδα σου, όταν είναι στην προσφυγιά, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει αυτό το μαζικό που θα είχε όταν είναι του τοπικού χαρακτήρα πρωτάθλημα, το οποίο μπορεί να μαζέψει και τον κόσμο στα γήπεδα, μπορεί να χτίσει τις ακαδημίες γιατί είναι μαζεμένα, είναι πολλές οι δυσκολίες, οι πόροι είναι πιο διαφορετικοί. Γίνεται μια προσπάθεια για να είμαστε δίκαιοι από τον ΚΟΑ να στηριχθούν τα προσφυγικά σωματεία και με χρηματικές βοήθειες εκεί που μπορούν από πλευράς ΚΟΑ. Αλλά αντιλαμβάνεστε, είναι σίγουρα μια επάνωδος και πραγματικά στο παιχνίδι με τον Διγενή Μόρφου για το κύπελο, κανένας δεν κοίταζε το σκορ. Ήταν πολύ φορτισμένη η ατμόσφαιρα, συγκινητική, γιατί δεν είχαμε ούτε οπαδούς, ήταν μόνο οι παράγοντες της ομάδας λόγω των περιοριστικών μέτρων. Αλλά το να βλέπεις δύο ομάδες να κρατάνε ένα πανό που να λέει «Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι». Και εμείς με τις φανέλες οι οποίες μπροστά έχουμε το «Δεν ξεχνώ» και την κατεχόμενη Κύπρο, αντιλαμβάνεστε ότι ξυπνάει η ρήγη συγκίνησης, όλη η προσπάθεια όλων των προσφυγικών ομάδων. Και είναι ακριβώς για αυτό το λόγο που είπα πριν, ότι αγκαλιάζεται και η προσπάθεια αυτή από όλες τις υπόλοιπες ομάδες, τις μη προσφυγικές, γιατί ο αθλητισμός ενώνει, δεν είναι για να χωρίζει. Και αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται από όλους μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχει διάρκεια. Και πιστεύω ότι κοντά είμαστε στο να το καταφέρουμε, γιατί και τα άλλα δύο σωματεία έχουν αυτή την πρόθεση να διατηρήσουν τις ομάδες. Όπως είπατε πριν, η Ανόρθωση ετοιμάζεται για να ανέβει κατηγορία, το ίδιο και ο Διγενής. Γιατί είχαν ξεκινήσει πριν από εμάς αυτοί. Εμείς θα το βάλουμε πιο μετά το στόχο. Δεν είμαστε ακόμα της ίδιας δυναμικότητας, αλλά εκεί θα προσπαθήσουμε να πάμε. Ας πάμε λίγο στις πρώτες μέρες της ΠΑΕΚ, ενώ από την επαναλειτουργία της ομάδας. Καταρχάς, πόσα τμήματα είναι ενεργά αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είναι ενεργά δύο τμήματα καλαθόσφαιρας γυναικών, ακαδημιών κάτω των 18 ή κάτω των 16, στα οποία εκεί είναι υπεύθυνος όλου του τμήματος. Το συγκεκριμένο είναι ο coach Τάκης Μυραλάης, στα συγκεκριμένα.
Και εμείς από τη δική μας πλευρά έχουμε το αντρικό, την αντρική ομάδα, στην οποία είχαμε πρόθεση να ανοίξουμε και το κάτω 18, κάτω 16 φέτος για τα αγόρια, αλλά με αυτές τις συνθήκες δεν προλάβαμε γιατί δεν υπήρχε κάτι στημένο από πριν. Έτσι, συνεπώς, έχουμε τα δύο τμήματα του γυναικείου και το ένα το αντρικό που είμαστε εμείς, που είναι και η κορονίδα, ας το πούμε, της προσπάθειας, η αντρική ομάδα. Οι πρώτες μέρες σίγουρα ήταν δύσκολες, γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο στο πρώτο παιχνίδι να έχουμε 7 άτομα για να μπορέσουμε να παίξουμε λόγω κάποιων τραυματισμών. Ευτυχώς, η ομάδα πλέον έχει ένα πλήρες ρόστερ, δηλαδή έχουμε γύρω στους 14 καλαθοσφαιριστές. Φυσικά ποτέ δεν τους είχαμε όλους μαζί λόγω και του κορονοϊού και των τραυματισμών. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν τα προβλήματα. Εκεί που θα εστιάσουμε είναι στη δημιουργία των ακαδημιών, για να μπορέσουμε πραγματικά να φέρουμε κόσμο, γιατί επιτελείς και ένα άλλο έργο που δεν έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Όταν ασχοληθείς με τις ακαδημίες, βρίσκεις, είναι ωραία τα νέα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό παρά οτιδήποτε άλλο. Και είχαμε τις δυσκολίες. Ο coach έτρεξε πάρα πολύ για να βοηθήσει. Είτε παίχτες, είτε για γήπεδα, είτε για αυτά, γιατί είχαμε και αυτό το πρόβλημα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καλαθοσφαιρικές ομάδες είναι τα γήπεδα. Δεν υπάρχουν γήπεδα αυτή τη στιγμή. Εξαρτώμαστε από τα γήπεδα που είναι διαθέσιμα από τις σχολικές εφορίες και αντιλαμβάνεστε όταν επιστρέφεις μετά από 20 χρόνια, δεν βρίσκεις ούτε διαθέσιμο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή το αγωνιστικό μας γήπεδο πλέον, αυτό που δίνουμε τους αγώνες, είναι το Λύκειο Ακροπόλεως, που μας φιλοξενεί και ευχαριστούμε και τη σχολική εφορία αλλά και το σχολείο για αυτό. Όπως ευχαριστούμε και τον Δήμο Αγλαντζάς που μας παραχωρεί τα γήπεδα για προπονήσεις, για την προπόνηση της αντρικής ομάδας, και γι' αυτό τον ακριβώς τον λόγο βρεθήκαμε τουλάχιστον να έχουμε τα βασικά για να μπορούμε να γίνουμε. Σας είπα, είναι αρκετά μεγάλη η δυσκολία της επαναδραστηριοποίησης και θέλει, όπως είπατε πριν, χρόνο. Χρόνο, υπομονή και κουράγιο. Αλλά όλα πιστεύω γίνονται για καλό σκοπό. Χρόνος υπάρχει τώρα, όπως είπατε, για τις ακαδημίες. Θέλω να περάσουμε εκεί να συζητήσουμε λίγο. Υπάρχει, αφού δεν προλάβετε φέτος, έχετε βάλει κάποιο πλάνο για την επόμενη χρονιά? Πώς θα προσεγγίσετε παιδιά να έρθουν και να προπονηθούν στη δική σας στην ακαδημία? Αυτό που προέχει είναι ότι ξεκίνησε ο σχεδιασμός για να δούμε πού θα αγωνιστούμε. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το γήπεδο είναι αυτό που θα καθορίσει, ενώ αγωνιστούμε για προπονήσεις, είναι αυτό που θα καθορίσει σε ποια περιοχή θα εστιάσει. Σίγουρα ετοιμάζεται ένα πακέτο το οποίο θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με όλους τους Κεριμιώτες, για να είναι και οι πρώτοι που θα αγκαλιάσουν, φαντάζομαι, αυτή την προσπάθεια, να επικοινωνήσουμε με όλους τους Κεριμιώτες, είτε για εισιτήρια διαρκείας όταν θα επιτραπούν οι αγώνες για την αντρική ομάδα, που η χρηματική βοήθεια, αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ σημαντική σε αυτές τις προσπάθειες. Και ταυτόχρονα να επικοινωνήσουμε με ένα πακέτο το οποίο θα είναι ελκυστικό για όλους, για να μπορέσουν να φέρουν τα παιδιά τους για προπονήσεις. Χτίζεται ήδη μια πολύ καλή προπονητική ομάδα, η οποία θα αναλάβει, σας είπα πριν ήδη το όνομα για την γυναική ομάδα, για τις γυναικείες ομάδες, τις γυναικείες ακαδημίες, οι οποίες είναι ένα αρκετά γνωστό όνομα, αντιλαμβάνεστε, όσον αφορά ο Coach Miralize για τα γυναικεία τμήματα, και για την αντρική, για τα αντρικά τμήματα. Ετοιμάζουμε μια μεγάλη προσπάθεια με προπονητές, τεχνητό team, το οποίο θα μπορέσει να προσελκύσει και να κρατήσει τα παιδιά που θα έρθουν για προπονήσεις κοντά μας. Δεν είναι μόνο να βγάζεις ταλέντα, είναι και να απασχολείς με τον αθλητισμό μέσα από τις ακαδημίες όλα τα παιδιά αυτών των ηλικιών που θα έρθουν κοντά σου, και να ξέρουν ότι, όπως λέγαν και οι αρχαίοι, νους υγιής, σώματι υγιή, και αυτό προσφέρει ο αθλητισμός. Ακριβώς. Το γεγονός ότι θα πλησιάσετε Κεριμιώτες για αυτή την προσπάθεια είναι αρκετά σημαντικό, και πιστεύω ότι αρκετοί γονείς που έχουν καταγωγή από την Κερίνια θα έχουν ένα έξτρα κίνητρο ώστε να φέρουν τα παιδιά τους κοντά στην ομάδα. Και από εκεί και πέρα, πολύ σωστά, θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε ποιο γήπεδο θα κάνει τις προπονήσεις, ώστε να βγάλετε κάποιες έξτρα εκστρατείες, να το πω έτσι, στην περιοχή αντίστοιχα. Στην τοπική περιοχή, ακριβώς. Και δεν θα μείνουμε όμως μόνο στους Κεριμιώτες, γιατί, όπως σας είπα πριν, όλοι πρέπει να νιώθουν το ίδιο συνέστημα, και πρέπει πραγματικά όσοι αγκαλιάζουν περισσότεροι τον αθλητισμό, όχι μόνο την bike, βοηθούν και στη διατήρηση των αθλητικών τμήματων και των ομάδων, αλλά και για την υγεία των ίδιων των παιδιών που έρχονται κοντά στις οποιασδήποτε ομάδες καλαθόσφαιρας, ποδόσφαιρας, ποδοσφαίρου, πετόσφαιρας και οτιδήποτε άλλο. Ωραία. Και έρχω, πλησιάζοντας προς το τέλος, να μας πείτε Το όραμα που υπάρχει για την ΠΑΕΚ. Εντάξει, το είπαμε για την επιστροφή στην πρώτη κατηγορία, σίγουρα, αλλά θεωρώ ότι θα υπάρχει κάτι άλλο
πιο καλό για την ομάδα της Κερίνιας. Εννοείς, εντάξει, το καλύτερο... Το γενικότερο. Το καλύτερο, το έχω πει σε κάποια φάση ενώ μιλούσαμε, είναι να μπορέσει μια στιγμή και μια ώρα να παίξει ελεύθερη μπάσκετ στην Κερίνια. Αυτό είναι ελεύθερη μακριά από στρατούς κατοχής, μακριά από επίκους, μαζί στην πόλη της εκεί που ανήκει. Και εκεί θα είναι, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν εξαρτάται από εμάς και από την ΠΑΕΚ. Πρέπει όμως πλέον να μπει και η Κερίνια στα θέματα συζήτησης όσον αφορά, για να μην το πολιτικοποιήσουμε και τις επίλυσεις του Κυπριακού, δεν μπορούμε να μην μιλάμε πλέον για την Κερίνια. Η Κερίνια δεν είναι ο φτωχός συγγενής και δεν είναι ένα ξένο σώμα. Η λύση της Κυπριακού περνάει από την Κερίνια. Και αυτό εδώ είναι που έρχεται η ΠΑΕΚ. Η ΠΑΕΚ θέλει να θυμίζει σε όλους τον αγώνα για επιστροφή και δικαίωση. Το ότι φωνάζει κάθε φορά πλέον στα παρκέ των κυπριακών γηπέδων, ακούγεται πλέον το ΠΑΕΚ Κερίνια επιστροφή, ήδη, που είναι το σύνθημα της ΠΑΕΚ, ήδη έχουμε κάνει ένα μικρό βήμα προς την κατεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε. Να μην ξεχαστεί ποτέ η Κερίνια, να μην ξεχαστεί ο αθλητισμός της Κερίνιας και να δίνουμε να μεταλαμπαδεύσουμε στους νεότερους το τι ήταν. Γιατί κακά τα ψέματα, και εγώ είμαι παιδί γεννημένο μετά το 1974. Αμέσως μετά το 1974. Άρα, συνεπώς, και εγώ ό,τι έχω κληροδοτήσει, προσπαθώ και η δική μου γενιά να το παραδώσει πιο κάτω. Το όνειρο, όπως είπατε κι εσείς, είναι να μείνει μόνιμη αυτή η προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια της ΠΑΕΚ είναι να μην ξαναστιγματιστεί από οποιαδήποτε αναστολή, να μπουν αυτές οι βάσεις που θα την διατηρήσουν και θα μείνει με διάρκεια πλέον, χωρίς, γιατί είχε γίνει ακόμα μια απόπειρα στο παρελθόν, αν θυμάστε, η οποία διήρκησε περίπου 11 χρόνια με καλά στοιχεία, γιατί επανήλθε η ΠΑΕΚ, διεκδίκησε κύπελλα, έπαιξε και στην Ελλάδα εναντίον του ΠΑΟΚ. Ήταν μια καλή προσπάθεια και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θέλουμε και εμείς μετά από 20 χρόνια να διατηρηθεί, να είναι μόνιμη πλέον η παρουσία της. Και το όνειρο της επιστροφής, το να παίξουμε στην πρώτη κατηγορία και να φιλοξενούσουμε όλες τις ομάδες της χώρας μας, της πρώτης κατηγορίας, στη δική μας φυσική έδρα, θα είναι πάντοτε ο στόχος αυτής της προσπάθειας. Από εκεί και πέρα, μέχρι εκείνη την ημέρα, εμείς θα δίνουμε το παρόν μας στα παρκέ και θα προσπαθούμε κάθε φορά να βελτιωνόμαστε και ως ακαδημία, αλλά και ως ομάδα, για να φτάσουμε την ΠΑΕΚ εκεί που της αξίζει. Πάντως φαίνεται από τα λόγια σας και από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα ότι μπαίνουν στέρεες βάσεις για να χτιστεί αυτό που λέτε. Εγώ έχω ολοκληρώσει με τις ερωτήσεις μου. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Νομίζω με έχετε καλύψει. Εγώ απλά θα κάνω ακόμα μια φορά έκκληση σε όλους, όχι μόνο τους Κερινιώτες, αλλά όλους τους Κύπριους, εκεί που μπορούν να αγκαλιάζουν το μπάσκετ αλλά και όλα τα αθλήματα, να είμαστε κοντά στις ομάδες μας, να προσπαθούμε να βοηθούμε, γιατί απαιτείται χρόνος, χρήμα και πραγματικά κόπος για να είμαστε όλες οι ομάδες σε ένα επίπεδο. Σίγουρα θα απογοητεύσουμε κάποιους, σίγουρα θα τους κάνουμε να χαρούν, γιατί έτσι είναι ο αθλητισμός. Τη μια θα χαίρεσαι γιατί πήγε καλά η ομάδα σου, την άλλη θα απογοητεύεσαι γιατί δεν πήγε καλά. Όσον αφορά την ΠΑΕΚ, υπομονή, να μας αγκαλιάσουν όλοι, να μας στηρίξουν εκεί που μπορούν και εμείς όταν χρειαζόμαστε βοήθεια θα αποταθούμε σε όλο τον κόσμο και κυρίως στους Κερινιώτες για να μείνει, όπως έχω πει, αυτή η προσπάθεια να διατηρηθεί. Τώρα αν είναι στέρεες οι βάσεις, τουλάχιστον από δική μας πλευρά και τα παιδιά τα οποία με βοηθούν εμένα σε αυτή την προσπάθεια, σίγουρα το μεράκι και η όρεξη υπάρχει. Απογοητεύσεις θα υπάρξουν, αλλά θα τις παραμερίσουμε, γιατί ο στόχος είναι πιο σημαντικός από την οποιαδήποτε απογοήτευση. Έτσι, καλούμε όλους να αγκαλιάσουν την ΠΑΕΚ, το κυπριακό μπάσκετ και την προσπάθεια που γίνεται για βελτίωση γενικότερα του μπάσκετ στην Κύπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή σου συμμετοχή στην εκπομπή και τα όσα είπαμε. Πολύ ενδιαφέροντα. Μας άνοιξε την όρεξη να ασχοληθούμε ακόμα περισσότερο με την ΠΑΕΚ, με την προσπάθεια που γίνεται εκεί στα αγωνιστικά τμήματα και όχι μόνο. Περιμένουμε σύντομα τα νεότερά σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την τιμή που μου κάνατε να μπορέσουμε να κάνουμε μέσω αυτής της εκπομπής σας αυτή την έκκληση και να γνωρίζει ο κόσμος ότι επιστρέψαμε για να μείνουμε. Ωραία. Ήταν λοιπόν ο Γιώργος Σολομού, μια εκπομπή του Full Court Cast αφιερωμένη στην ΠΑΕΚ και την προσπάθειά της. Εμείς να σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, να περνάτε όλοι καλά.